Φέτος για πρώτη φορά οι εγγραφές θα γίνουν ηλεκτρονικά την περίοδο 10 με 17 Σεπτέμβρη. Θα μπει ο κάθε ενδιαφερόμενος, κάθε επιτυχών νεολαία ή νεολαίος στην πλατφόρμα του Υπουργείου Παιδείας με τον κωδικό που έχουν ασφαλείας των εξετάσεων και εκεί θα κάνουν τις εγγραφές. Στη συνέχεια τα έγγραφά τους ό,τι χρειάζεται θα μπορούν να τα φέρουν στη γραμματεία του κάθε τμήματος ή να τα στείλουν ταχυδρομικώς ή με τα χειμεταφορές, δηλαδή τα courier που ξέρουμε, αλλά εκεί πρέπει να έχουν το γνήσιο της υπογραφής στο φάκελο. Είναι το δεύτερο βήμα. Ας μείνουμε στο πρώτο, ότι οι εγγραφές θα γίνουν ηλεκτρονικά 10 με 17 το Σεπτέμβρη. Για τις μεταγραφές δεν έχει βγει ακόμη η ημερομηνία. Γνωρίζουμε την ημερομηνία την περσινή και την προπέρσινη είναι κάπου προς τον Νοέμβρη, αλλά για να μπορεί να κάνει κάποιος μεταγραφή πρέπει πρώτα και κύρια να κάνει την εγγραφή του, αυτή την προεγγραφή, την ηλεκτρονική που είπαμε στο Υπουργείο. Συνεπώς και αυτοί που θέλουν να κάνουν μεταγραφή θα κάνουν την εγγραφή τους ηλεκτρονικά στο τμήμα, στο ίδρυμα το οποίο έχουν περάσει και μετά να κοιτάξουν για τη μεταγραφή. Μη χάσουν την εγγραφή περιμένοντας ότι εγώ θέλω να κάνω μεταγραφή. Πρώτα η εγγραφή. Παιδιά, αυτό που προτρέχει και επιβάλλεται είναι 10 με 17 ηλεκτρονική εγγραφή. Αν δεν γίνει αυτό δεν μπορεί να γίνει τίποτε. Μπλοκάρει μετέπειτα πορεία τους. Αν γίνει αυτό, εδώ είμαστε και οι γραμματείες στη διάθεση του καθενός να μπορούν να ενημερώσουν τα επόμενα βήματα.